Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας κύριε Στολάκη. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, σας ακούω. Κύριε Καραγκοστάνογλου, εσείς έχετε δημόσια εκφράσει τον προβληματισμό σας για τη σχέση μας με την Τουρκία και μάλιστα σε πρόσφατες δηλώσεις σας έχετε μιλήσει για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών. Με βάση τις νεότερες εξελίξεις και το πριν από λίγη ώρα που έγινε γνωστό το μήνυμα του κυρίου Πομπέο, πιστεύετε ότι αλλάζουν οι καταστάσεις? Ο Τούρκος Πρόεδρος δείχνει ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, είτε να πάει σε θερμό επεισόδιο ώστε κερδίζοντας τις εντυπώσεις και το αποτέλεσμά του, όπως ο ίδιος φαντάζομαι υποθέτει, να επιβάλλει στην Ελλάδα να καθίσει σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης με όρους που θα την οδηγήσουν σε υποχώρηση από τα όσα επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και άρα σε μείωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Και επίσης θεωρώ ότι πιστεύει ότι δεν θα ληφθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής στα τέλη Σεπτεμβρίου ή οι κυρώσεις δεν θα είναι καταλυτικές για την ήδη βέβαια κρονιζόμενη δραματικά τουρκική οικονομία και ταυτόχρονα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια ενός νέου απομονωτισμού δεν θα παρέμβουν στρατιωτικά στην περιοχή για να προασπιστούν την Ελλάδα ή ενδεχομένως να σταματήσουν το όποιο επεισόδιο. Κύριε Καρακοστάνογλου, δικαιολογημένα ο Τούρκος Πρόεδρος πιστεύει ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσεις, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προσπαθεί να επιβληθεί με τον τρόπο που θα μπορούσε ενδεχομένως απέναντι στον Σουλτάνο και τις προκλήσεις τις οποίες προχωρά σχεδόν καθημερινά. Τον χαϊδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λυπάμαι να συνενέσω σε αυτή σας την διατύπωση και οι όποιες κυρώσεις αποφασιστούν θα πρέπει να περάσουν από ομοφωνία και έχουν εκδηλωθεί τουλάχιστον 4 χώρες οι οποίες δεν θα είναι εύκολο να αλλάξουν την άποψή τους μόλον ότι θα πιεστούν από το πλειοψηφικό ρεύμα που είναι κατά της Τουρκίας. Συνεπώς όλα αυτά τα συνεκτιμά ο Τούρκος Πρόεδρος. Το μεγάλο ζήτημα κύριε Στολάκη είναι ότι φαίνεται ότι ο Ερντογάν ξεπερνώντας και το τι θέλει ο μέσος Τούρκος και αν κρίνει κανείς και αναλύσει το χθεσινό άρθρο της Die Welt, το έκανα με κάποια συνάδελφό σας σε ένα άλλο μέσο. Για το οποίο κύριε Καρακοστάνογλου, επειδή υπάρχει εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χαμία Ξόη, πριν από λίγη ώρα, έκανε λόγο για αποκύημα της φαντασίας και ότι αυτό το δημοσίευμα είναι ψευδές. Πάντως, δεν διστάζω να πω ότι σίγουρα η Τούρκοι στρατιωτικοί, οι οποίοι και πρόσφατα είδαν την ετοιμότητα και ικανότητα του ελληνικού στόλου και γνωρίζουν διαχρονικά την ικανότητα των πιλότων μας και της ελληνικής αεροπορίας, δεν θα πρέπει να είναι ευτυχείς με τις πρωτοβουλίες και τον ριζοσπαστισμό και αυτή τη μεγαλομανία του Τούρκου Προέδρου. Φυσικά ο σοβινισμός υπάρχει στο τουρκικό στρατό, αλλά δεν νομίζω ότι όλα όσα κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος αποτελούν ή θα αποτελούν στο μέλλον μια πολιτική η οποία θα έχει πίσω της όλο τον τουρκικό λαό, ιδίως τώρα που η οικονομική αναποτελεσματικότητα του Ερντογάν έχει δημιουργήσει... Ξέρετε, τόσο καιρό όταν ξεκινούσε να προκαλεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κύριε Καρακοστάνογλου, λέγαμε ότι το κάνει για το εσωτερικό του ακροατήριο. Είδαμε τελικά ότι οι πράξεις του όμως μας ακουμπάνε. Πλέον γίνονται και επικίνδυνες οι κινήσεις πέρα του Τούρκου από Προέδρου. Το ότι το κάνει προφανώς για να συνεγείρει και να κρατάει πίσω του τους Τούρκους πολίτες, παρά τα αυτά, νομίζω ότι έχει μία μακροπρόθεσμη ατζέντα να ηγηθεί του Σουνιτικού Ισλάμ.
ίσως και όλων των μουσουλμάνων της Ιφιλίου, να διεμβολήσει την Ευρώπη με αντίστοιχο ιδεολογικό και θρησκευτικό πλαίσιο, και αργά ή γρήγορα μέσα στη μεγαλομανία του να δει τον εαυτό του σαν έναν πώς να πω, ηγέτη που προόριστε από τον Θεό, από τον Αλλάχ και τον προφήτη τους, να προωθήσει το μεγάλο τουρκικό έθνος που το θεωρούν ανώτερη φυλή. Όλα αυτά στο δικό του μυαλό, γι' αυτό προσπαθώ και ελπίζω ότι έτσι είναι ή θα αποδειχθεί, δεν σημαίνουν ότι και οι Τούρκοι πίσω του θα είναι ευτυχείς. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, κύριε Καρακοστάνογλου, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, πώς τις είδατε, αυτά τουλάχιστον που γίνανε γνωστά? Ενδιαφέρουσες κυρώσεις. Θα πονέσουν τον Ερντογάν, θα τον πονέσουν αυτές οι κυρώσεις αν επιβληθούν? Δεν είμαι οικονομολόγος για να σας απαντήσω με αυθεντικότητα, αλλά οτιδήποτε θα κόψει επενδύσεις, θα σταματήσει χρηματοδοτικά πρωτόκολλα της Ευρώπης, είναι κρίσιμο για τον Ερντογάν αυτήν την περίοδο. Εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι η ετοιμότητα της Ελλάδος να έχει και την στρατιωτική απάντηση, και όπως γράφω σε ένα άρθρο μου, όχι απλά με ισοδύναμο με ισοδύναμη ενέργεια, αλλά με πολλαπλάσιο αποτέλεσμα απέναντι σε οτιδήποτε θα κάνει η Τουρκία. Αυτό νομίζω θα τους κάνει να ξανασκεφτούν καλύτερα, και πιστεύω ότι οι συμμαχίες που αναπτύσσει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, η ελληνογαλλική σύμπραξη, το Ισραήλ, η Αίγυπτος που είναι σημαντικοί παράγοντες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μπορούν μαζί να αποτελέσουν ένα αντιτουρκικό στρατιωτικό και πολιτικό συντονιστικό όργανο για να συγκρατηθεί ο Τούρκος, ο οποίος ονειρεύεται να επανέλθει σε μια μεσογειακή σουλτανική ή τέλος πάντων νεοοθωμανική αυτοκρατορία, η οποία δεν θα έχει στοιχεία ούτε δημοκρατίας, αλλά θα είναι μια προσπάθεια ενός Lebensraum, μιας περιοχής ζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας, την οποία πάει να επιβάλλει. Μάλιστα. Και αυτό δεν νομίζω ότι εύκολα θα το καταφέρει, και σε αυτό η Ελλάδα πρέπει να παίξει το δικό της ρόλο, ελπίζοντας, και εγώ προσωπικά ευελπιστώ, ότι κάποτε όλα αυτά τα διέξοδα που δημιουργεί για τον ίδιο του το λαό ο Ερντογάν, και βέβαια αποσταθεροποιώντας την ευρύτερη περιφέρεια, θα αντιληφθεί ο τουρκικός λαός ότι δεν οδηγούν ούτε σε βελτίωση της ευημερίας του, ούτε στην ειρηνική συνύπαρξη της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Κύριε Καρακοστάνογλου, να σας ευχαριστήσω. Καλό σας υπόλοιπο ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στολάκη. Να είστε καλά. Την κυρία.